Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την πρώτη έκδοση της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης του Θεωρητικού και Πολιτικού Οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η ΚΟΜΕΠ, όπως την αποκαλούμε, έχει τη δική της ιστορία δίπλα στη συγκλονιστική ιστορία του κόμματός μας. Αποτέλεσε σχολείο κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης για γενιές κομμουνιστών, βρέθηκε στα πεδία των μαχών, διαδόθηκε στην παρανομία, είναι μάρτυρας της ακούραστης, ιδεολογικής, πολιτικής και μορφωτικής δουλειάς του κόμματός μας κάτω από όλες τις συνθήκες, της ανηφορικής και επίπονης πορείας για την κατάκτηση της σύγχρονης επαναστατικής του στρατηγικής. Από το πρώτο της στεύχος μέχρι τις μέρες μας επιτελεί ένα μεγάλο καθήκον. Κατευθύνει την σκέψη και ενέργεια του κόμματος, όπως έγραφε στο πρώτο της στεύχος. Όχι μόνο τη σκέψη, αλλά και την ενέργεια, δηλαδή τη δράση, αφού η γνώση είναι καθοριστικός παράγοντας για την καθημερινή παρέμβαση των οργανώσεων της ΚΝΕ με όρους ιδεολογικής και μορφωτικής αντεπίθεσης. Σε αυτήν την κατεύθυνση, πλήθος οργανώσεων συζήτησαν οργανωμένα σύγχρονα φαινόμενα και εξελίξεις που ακουμπάνε τη ζωή της νεολαίας, δίνοντας όθηση στην πολιτική τους παρέμβαση. Επιβεβαιώνοντας μια βασική αλήθεια για κάθε κομμουνιστή, κάθε άνθρωπο που επιδιώκει να συγκρουστεί με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Το ανεβασμένο συλλογικό και ατομικό μου θεωρητικό και μορφωτικό επίπεδο κάνει την καθημερινή πρακτική δουλειά πιο αποτελεσματική, καλλιεργεί την ατομική πρωτοβουλία, μειώνει το δισταγμό μπροστά στο καινούριο και σχετικά απρόβλεπτο, καταπολεμά την αναβλητικότητα, δίνει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για δράση. Σήμερα, μέσα στις σελίδες της ΚΟΜΕΠ, κάθε μέλος και φίλος της ΚΝΕ θα βρει ένα πολύτιμο σύμμαχο στο καθημερινό αγώνα για να αναγνωρίζεται στο χώρο του ως πρωτοπόρος αγωνιστής, αλλά και ως πρωτοπόρος στις ιδέες, ικανός να πείθει περισσότερους για την ανάγκη της επαναστατικής κοινωνικής προοπτικής. Θα μελετήσει ξανά και ξανά τα ντοκουμέντα του 21ου Συνεδρίου του κόμματος για να βελτιώσει τη λειτουργία, τη δράση της οργάνωσής του. Να αναγνωρίσει πίσω από τις σύνθετες πολλές φορές εξελίξεις την επιβεβαίωση των θέσεων του ΚΚΕ και τη δυνατότητα περισσότεροι νέοι να αποκτούν ταξική ματιά στα γεγονότα. Κάθε νέος εργαζόμενος που παλεύει ενάντια στην εργασιακή ζούγκλα και ενδιαφέρεται να μάθει πώς οργανώθηκαν οι μεγάλοι αγώνες στην Costco και την eFood, θα ρουφήξει με ενδιαφέρον κάθε γραμμή από την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για την πάλη του κόμματος στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να ηγηθεί ο ίδιος στο χώρο του στην οργάνωση της πάλης για τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες και την απόκρουση της κυβερνητικής, κρατικής και εργοδοτικής επίθεσης. Κάθε φοιτητής που ενδιαφέρεται για τις θέσεις του κόμματος για το πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας θα βρει στην κομμουνιστική επιθεώρηση περισσότερες εκτιμήσεις για την αστική στρατηγική στην εκπαίδευση, περισσότερες αποδείξεις για τα εμπόδια που θέτει ο καπιταλισμός στην ανάπτυξη των επιστημών προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Περισσότερες απαντήσεις για τη δράση της ΚΝΕ στο φοιτητικό κίνημα για να ηγηθεί ο ίδιος στη συσπήρωση νέων δυνάμεων στο φοιτητικό του σύλλογο στην αλλαγή των συσχετισμών. Η ΚΟΜΕΠ αποτελεί πολύτιμο εφόδιο στη σύγχρονη διαπάλη με τον οπορτουνισμό, τον αναρχισμό, με τα χρεοκοπημένα συνθήματα της σοσιαλδημοκρατίας για έναν ανθρώπινο, πράσινο, πιο δίκαιο καπιταλισμό ή και με το δηλητήριο του φασισμού. Εφοδιάζει με επιχειρήματα, αλλά και τη μέθοδο για να κερδιθούν νέες συνειδήσεις από το βούρκο της αστικής ιδεολογίας. Αποτυπώνει στις σελίδες της πολύτιμα συμπεράσματα από την ιστορία του κόμματός μας, την ιστορία του κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς. Αποτελεί άρα εφόδιο για την υπεράσπιση αυτής της κληρονομιάς από τη διαστρέβλωση, τη λύθη και το μηδενισμό. Ιδιαίτερα, μπορούμε να ανακαλύψουμε οι νέοι κομμουνιστές στο αρχείο και τα πρόσφατα τεύχη της ΚΟΜΕΠ ένα θησαυρό με τα πολύτιμα συμπεράσματα από τη σοσιαλιστική οικοδόμηση και την ταξική πάλη. Να γνωρίσουμε τους ηρωικούς κομμουνάρους του Παρισιού, τους Μπολσεβίκους με την ατσαλένια ορμή και επαναστατική στρατηγική, τους αλίγιστους προγόνους μας που κράτησαν ψηλά και μας παρέδωσαν την κατακόκκινη σημαία του τιμημένου ΚΚΕ.
Μας δίνεται επίσης, σύντροφοι και φίλοι, δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με την πρόσφατη πείρα από την προηγούμενη καπιταλιστική κρίση και την παρακαταθήκη από την άρνηση συμμετοχής του κόμματός μας σε αστική κυβέρνηση. Να οπλιστούμε με συμπεράσματα για τις μεγάλες μάχες που έρχονται για να βγούμε νικητές στην αναμέτρηση με τον ίδιο εχθρό, δηλαδή τη δικτατορία του κεφαλαίου, που γίνεται όλο και πιο επιθετικός, όλο και πιο βάρβαρος. Μέσα από τις σελίδες της κομμουνιστικής επιθεώρησης, χιλιάδες νέοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με το θεωρητικό έργο των Μάρξ, Έγγελς και Λένιν, τους κλασικούς δηλαδή του μαρξισμού, να κατακτήσουν το διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό, τη διαλεκτική λογική, η οποία αποτελεί απαραίτητο εφόδιο στη σκέψη κάθε ανθρώπου, κάθε κομμουνιστή, κάθε νέου που θέλει να παλέψει για την ανατροπή. Με αυτόν τον τρόπο, να χτίσουμε τη μέθοδο για την αναζήτηση της αλήθειας γύρω από σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα που μας ακουμπάν καθημερινά, να αναζητήσουμε τις αιτίες τους, άρα και τις προϋποθέσεις επίλυσής τους. Ο διαλεκτικός υλισμός που ανέπτυξαν οι κλασικοί μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο και στην ερευνητική εργασία κάθε επιστήμονα. Φιλοδοξία μας είναι νέοι κομμουνιστές και προοδευτικοί επιστήμονες με αυτόν τον τρόπο να γίνουν όχι μόνο αναγνώστες, αλλά να συμβάλλουν και οι ίδιοι στη διάδοση τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της κομμουνιστικής επιθεώρησης. Σύντροφοι και φίλοι, τιμάμε τα 100 χρόνια από την έκδοση της κομμουνιστικής επιθεώρησης, βάζοντας στόχο να πετύχουμε μια μεγάλη άνοδο στην κυκλοφορία της, τη διάδοσή της σε περισσότερους νέους και νέες. Κάθε μέλος και φίλος της ΚΝΕ να γίνει συνδρομητής σήμερα κιόλας, αξιοποιώντας την έκπτωση για νέους στα πλαίσια της δίμηνης καμπάνιας του Κεντρικού Συμβουλίου. Σας καλούμε όλους από αύριο 16 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Δεκέμβρη να επισκεφτείτε την έκθεση για την 100χρονη ιστορία της κομμουνιστικής επιθεώρησης με πρωτότυπο υλικό από το αρχείο του ΚΚΕ σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο στο στέκι πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕ στο κέντρο της Αθήνας.